Η λέξη κάλαντα προέρχεται από την λατινική λέξη calende, η οποία με την σειρά της προέρχεται από το λατινικό ρήμα κάλο, που έχει ως ρίζα το ελληνικό ρήμα καλό. Τα κάλαντα αναφέρονται ως εθιμικά τραγούδια του λαού μας και είναι από τα λίγα έθιμα που διατηρούνται ζωντανά μέχρι τις μέρες μας. Ουσιαστικά πρόκειται για δημοτικά τραγούδια με εγκομιαστικούς στίχους για τη νέα χρονιά που έρχεται και τα οποία διαδόθηκαν από γενιά σε γενιά και τα τραγουδούμε ακόμη και σήμερα. Ο αρχικός τους ρόλος ήταν το καλωσόρισμα του νέου έτους και γενικά η αναγγελία του χαρμόσυνου μηνύματος των γιορτών. Η προέλευση του εθίμου είναι μάλλον διονυσιακή, καθώς στις αρχές διονυσιακές γιορτές τα παιδιά συνήθιζαν να τραγουδούν για την καλή χρονιά, κρατώντας ένα κλαδί ελιάς τυλιγμένο με μαλλί προβάτου, το οποίο συμβόλιζε την εφορία και τη γονιμότητα. Αν και αρχικά η Εκκλησία απέρριψε τα κάλαντα ως ειδωλολατρικό έθιμο, στη συνέχεια το αποδέχτηκε και το αφομοίωσε σε τόσο μεγάλο βαθμό που κατέληξε να αποκτήσει καθαρά θρησκευτικό περιεχόμενο. Τελικά καθιερώθηκε να λέμε τα κάλαντα όχι μόνο την παραμονή της πρωτοχρονιάς, αλλά και πριν από όλες τις μεγάλες χριστιανικές γιορτές όπως τα Χριστούγεννα, τα Φώτα, του Λαζάρου, των Βαΐων κλπ. Σε κάθε περίπτωση, τα κάλαντα εκτός από τα χαρμόσυνα μηνύματα των γιορτών φέρνουν και ευχές για καλή τύχη στους νοικοκύριδες των σπιτιών αλλά και σε όλο τον κόσμο. Όσον αφορά την αρχαία ελληνική καταγωγή του έθιμου, ο συγγραφέας του βίου του Ομήρου μας διηγείται τα εξής. Όταν ξεχειμόνιαζε ο Όμηρος στη Σάμο, κατά την πρώτη μέρα κάθε μηνός εμφανιζόταν πρώτων οικείων των πιο πλουσίων και έπαιρνε κάποιο φιλοδόρημα τραγουδώντας τα λόγια αυτά που θα γνωρίσουμε σε λίγο και που ονομάζονταν Ηρεσιόνι. Τον οδηγούσαν δε και βρίσκονταν πάντοτε μαζί του και κάποια από τα παιδιά της περιοχής. «Δώμα προσετραπόμεσθα ανδρός μέγα δυναμένιο, ως μέγα μεν δύνατε, μέγα δε βρέμι, όλ βιωσεΐ. Αυτέ ανακλίνεσθε θύρε, πλούτος γαρ έσυση πολλός, συμπλούτο δε και εφροσύνη τεθαλία ειρήνη ταγαθή». Που σημαίνει «Το σπίτι επισκεπτόμαστε πολύ δυνατού άνδρα, ο οποίος έχει μεγάλη δύναμη, προκαλεί μεγάλο θόρυβο και είναι πάντοτε ευτυχισμένος. Ανοίξτε πόρτες διάπλατα για να μπει πολύς πλούτος και μαζί με τον πλούτο και η θαλερή χαρά και η ευλογημένη ειρήνη».